Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Το καιρό εκείνο ελθόντι το Ιησού εις την χώραν των Γαδαρινών, υπήντησεν αυτό ανήρ της εκ της πόλεως, ως είχε δαιμόνια εκ χρόνων ικανών και ημάτιον ουκένε διδίσκετο και νοικία ουκέμενεν αλλεν της μνήμασιν. Ειδών δε τον Ιησούν και ανακράξας προσέπεσεν αυτόν και φωνή μεγάλη είπε, τι εμή και εσύ Ιησού Υιέ του Θεού του Υψίστου, δέομαι σου μη με βασανίσεις. Παρήγγειλε γάρ το πνεύματι το ακαρθάρτο εξελθήν από του ανθρώπου. Πολύς γάρ χρόνης συνυρπάκει αυτόν και δεσμή το αλύσεσιν και παιδες φυλασσόμενος και διαρίσον τα δεσμά, ηλάβνε το υπό του δαίμονος εις τας ερήμους. Επιρώτησε δε αυτόν ο Ιησούς λέγον, τι σοι εστιν όνομα, ο δε είπε λέγεον, ότι δαιμόνια πολλά εισήλθεν εις αυτόν και παρεκάλλει αυτόν ή να μη επιτάξει αυτής εις την άβυσσον απελθύν. Ειν δε εκεί αγέλη χείρων ικανών βοσκωμένοι εν το όρι και παρεκάλουν αυτόν ή να επιτρέψει αυτής εις εκείνους εισελθύν και επέτρεψεν αυτής. Εξελθόντα δε τα δαιμόνια από του ανθρώπου εισήλθον εις τους χείρους και όρμησε η αγέλη κατά του κρυμνού εις την λίμνην και απεπνίγει. Ειδώντες δε οι βόσκοντες των γεγεννημένων έφυγον και απήγγειλαν εις την πόλην και εις τους αγρούς. Εξήλθον δε ειδήν το γεγονός και ήλθον προς τον Ιησούν και έβρον αυτόν καθήμενον των άνθρωπων, αφού τα δαιμόνια εξελιλήθη, ηματισμένων και σοφρονούντα, παρά τους πόδας του Ιησού και φοβήθησαν. Απήγγειλαν δε αυτοίς οι ειδώντες πως εσώθη ο δαιμονιστής και ρώτησαν αυτόν απαν το πλήθος της περιχώρου των Γαδαρινών
απελθύν απ' αυτόν, ότι φόβο μεγάλο συνήχοντον. Αυτός δε εμβάσει στο πλοίον υπέστρεψεν. Εδέ το δε αυτού ανήρ, αφού εξελιλήθη τα δαιμόνια, είναι συν αυτό. Απέλυσε δε αυτόν ο Ιησούς λέγον, υπόστρεφε εις τον οίκον σου και διηγού όσα επίσε εσύ ο Θεός. Και απήλθε καθόλην την πόλην κηρύσσον. Όσα επίσεν αυτόν ο Ιησούς. Oh.